Μήνυμα προς τον Βασίλη Θοδωρόπουλο, αλλά και προς κάθε Έλληνα, για μια διαδικασία, για μια ανάρτηση που κάνει όσον αφορά αν είναι ανιστόρητη Χαραλάμπους. Καλά, δεν συζητάμε, είναι ανιστόρητη από χιλιάδες πράγματα, ιδιαίτερα για λάνια ιστορία δεν πρέπει να κουμπίσει. Εσύ, Βασίλη Θοδωρόπουλε, είσαι μπερδεμένος ανάμεσα στις συγγραφές των Ιαχωβάδων και την Ελλάνια Ιστορία. Ουσιαστικά στην ανάρτησή σου δεν κάνεις τίποτε άλλο παραπάνω, ώστε δεν έχει τίποτα δικό σου. Καταρχάς δεν γράφεις μια δικιά σου ανάρτηση. Η ανάρτηση αυτή που κάνεις και γενικά όταν μιλάς, μιλάς για αυτά που υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένα και βεβαίως χρησιμοποιείς το πρόσωπο. Εδώ είναι ένα μεγάλο λάθος και είναι ένα μάτριξ της ίδιας της θρησκείας σου, αλλά και από τα γελία χαράγματα που πολέμησες. Να τα διώξεις, αλλά τώρα στα γεράματά σου επανέρχονται. Και βεβαίως η προδοσία σου βοήθησε πολύ, πολύ, πολύ πιο γρήγορα να επανέλθουν πιο γρήγορα. Λες, ανιστόρητος ο Ξενοφών. Γιατί χρησιμοποιείς το όνομα Ξενοφών? Και γράφεις από κάτω τι είπε ο Ξενοφών. Γιατί τα είπε αυτά ο Ξενοφών? Χρησιμοποιείς όνομα. Ανιστόρητος ο Ξενοφών. Δεν το συζητάμε ότι είσαι ανιστόρητος εσύ. Εσύ είσαι ανιστόρητος με την έννοια ότι διαβάζεις τα γραπτά τα οποία δεν είναι των προγόνων μου. Είναι αυτές οι παραφράσεις, οι αλλοιώσεις, οι οποίες σήμερα μέσα από χιλιάδες χρόνια έχουν έρθει να τα διαβάζουμε εμείς. Και βεβαίως γνωρίζεις από ιδιαίτερα μαθήματα και από ιδιαίτερες στιγμές που σου έχω εξηγήσει και βεβαίως σου έχω αποδείξει. Και βεβαίως είχε συντονιστεί. Τώρα που συντονίστηκε, σαν ένα μεγάλο ρολόι. Όμως τώρα δεν λες κάτι δικό σου. Συνεχίζεις και προβάλλεις διαδικασίες και προσβάλλεις και ονόματα. Ο Ξενοφών ανιστόρητος. Είπα εγώ ότι ο Ξενοφών είναι ανιστόρητος. Χρησιμοποιείς όμως τον Ξενοφών. Δηλώνεις από κάτω για τα παθήματα του Παλαμίδη, δεν έχεις ακούσει? Γιατί γι' αυτόν όλοι σύνδεσαν ύμνους ότι χάθηκε επειδή φθονήθηκε από τον Οδυσσέα για τη σοφία του. Τον φθόνησε ο Οδυσσέας. Καταρχάς, λίγα πράγματα έχω πει για τον Οδυσσέα και είναι τεράστιος μηχανισμός. Άρα λοιπόν το πώς φθονήθηκε και το τι γράφει ο κάθε παραχαράκτης αλλογενής μέσα από τα χρόνια που σήμερα εσύ διαβάζεις αυτές τις αηδίες που έρχεσαι να μου τα πάει στα μούτρα, σου λέω ότι είσαι γελίος ανιστόρητος. Απλά μεταφέρεις τις δολιότητές τους. Μιλάμε για μια Αθήνα που όλοι οι μασόνοι σήμερα κόβονται για τον 4ο αιώνα του Περικλή, που τότε είχαμε τυραννία. Είχαμε τυραννία, τη λένε δημοκρατία και το λένε και χρυσόν αιώνα. Καταλαβαίνεις. Τότε λοιπόν που ήξερες τα πράγματα, τώρα απλά τα έχεις γυρίσει και έχεις πάει στις θρησκευτικές σου και δογματικές καταβολές και έρχεσαι να πολεμήσεις και όχι με δικά σου πράγματα, με ξένα. Δηλαδή ουσιαστικά έρχεσαι με τις ίδιες γελιότητες των χαζάρων, των αποστατών, που τεχνικά έχουν αλλοιώσει όλη την ιστορία. Δηλαδή, να δεχτούμε τώρα την Ελλάδα του 4ου αιώνα, δημοκρατία. Μιλάμε για μια τυραννία, την είπανε δημοκρατία και σήμερα συζητάνε για δημοκρατία και για χρυσόν αιώνα του Περικλέως. Μάλιστα. Συμφωνούμε εκεί, αλλά διαφωνούμε στον Παλαμίδη. Άρα λοιπόν, αφού τα είπε τώρα ο ανιστόρητος, εγώ δεν είπα ότι ο Ξενοφών είναι ανιστόρητος. Δεν έχετε κανένα γραπτό του Ξενοφώντα. Και αν έχετε, και ό,τι υπάρχει είναι παραφρασμένο και αλλοιωμένο για να έρθουν τα πράγματα στο ψεύτικο χρόνο και των επικυρίαρχων έτσι όπως θέλουν, για να διαλύσουν όλη την αλήθεια. Προχωράμε παρακάτω όμως. Απομνημονεύματα Ξενοφώντος. Γιατί έχεις μωρέ τα απομνημονεύματα του Ξενοφώντος, μωρέ? Έχεις κανένα πρωτότυπο να δούμε τι γίνεται? Σου γράφει ο κάθε γελίος συγγραφέας που είναι πληρωμένος από τα κέντρα εξουσίας να γράφει και τώρα μου το παίζεις εμένα ότι εγώ προσβάλλω τον Ξενοφώντα. Εσύ προσβάλλεις τον Ξενοφώντα με τις γελιότητες που γράφεις. Ανιστόρητε εσύ. Καλά, δεν μιλάμε για την Όρκα. Η Όρκα είναι άστο να πάει, ούτε ελληνικά δεν μιλάει. Πάμε λοιπόν. Ανιστόρητος ο Σωκράτης. Αλήθεια. Μου βάζεις ερωτηματικό. Ανιστόρητος ο Σωκράτης. Γιατί έχεις κανένα γραπτό από τον Σωκράτη? Όλοι κόπτονται ότι δεν υπάρχει γραπτό από τον Σωκράτη. Σήμερα μου λες ότι είναι ανιστόρητος ο Σωκράτης που δεν έχει κανένα γραπτό. Αλλά μου αναφέρεις τι λέει ο Σωκράτης που δεν ξέρει κανένας τι είπε ο Σωκράτης. Αλλά μου λες τι είπε ο Πλάτωνας στην απολογία του Πλάτωνα. Στην απολογία του Πλάτωνα, που ο Πλάτωνας ήταν ένα πλούσιο παιδί, θα έλεγα καθεστωτικό, άμα το θέλεις, αλλά ακόμα και του Πλάτωνα τα γραπτά και αυτά δεν τα έχουμε. Και ο Πλάτωνας είναι ένας δημογράφος, άμα το θέλεις, το τι είπε ο Σωκράτης. Δηλαδή τώρα εσύ, ως προδότης ή ως μη προδότης, ως εγκαθετάκος και λίγο πληρωμένος και πολύ πληρωμένος, μετά από 200 χρόνια ή 100 ή μετά από 50, αν εγώ φύγω ή δεν είμαι εδώ, θα τους πεις εσύ τι έλεγα εγώ. Και αυτά που θα πεις εσύ θα είναι αλήθεια. Για φαντάσου να γράψεις εσύ για μένα και τα επόμενα 200 χρόνια οι απόγονοί μου να διαβάζουν τις ηλικιότητες και τις γελιότητες που θα πεις εσύ για μένα. Και θα πείτε, ύπος ώρας. Και δεν θα υπάρχει κανένα γραπτό πουθενά.
Το διανοείσαι αυτό, το φαντάζεσαι? Φαντάσου τώρα μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια να συζητάμε τι είπε ο Σωκράτης, που θα μας το αναφέρει ο Πλάτωνας, που έχουν περάσει και 2.300 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά τελικά ανιστόρητος είναι ο Σωκράτης. Όχι, εσύ είσαι ανιστόρητος και γελίος και έχεις μια θέση προδοτική και θέλετε ότι εσείς είστε οι προδότες που σας λιθοβολήσανε. Κοίτα παρακάτω πόσο γελία είναι τα πράγματα. Ανιστόρητος ο Φιλίστρατος, είπα εγώ κάτι τέτοιο. Εσείς είστε ανιστόρητοι. Πάμε όμως παρακάτω να δείτε τώρα τη διαδικασία. Μιλάτε για λιθοβολισμό. Μιλάμε για μια δημοκρατία πραγματική. Μιλάμε για πραγματικά δικαιώματα. Μιλάμε για ελευθερία. Αλλά μιλάτε για μια Αθήνα που δεν είχε δημοκρατία και το γνωρίζουμε καλά. Και τουλάχιστον εγώ. Και εσύ, αν το θέλεις. Στις μέρες που όταν υπήρχες δίπλα μου. Τώρα βέβαια έχεις πάει σε άλλη λογική. Στη λογική του παραλόγου. Και μιλάτε για λιθοβολισμό. Είναι μεγάλη γελιότητα εσύ που υπήρξες δίπλα μου τόσο. Τόσο σε τέτοια διαδικασία που έμαθες και αντιλήφθηκες πάρα πολλά πράγματα να γράφεις αυτές τις γελιότητες σήμερα. Γράφεις δε από κάτω, καλώς δε κακώς στην Ελλάδα είχαμε λιθοβολισμούς. Όχι. Οι Έλληνες, είπα, δεν λιθοβολεί Έλληνα κανέναν. Βεβαίως στην Ελλάδα είχαμε Γεφυραίους, είχαμε Μακαβαίους, είχαμε όλα αυτά τα γελία, τα καθάρματα, τα οποία λιθοβολισμοί είναι αυτών των ζώων, όχι των Ελλήνων. Αυτό είπα εγώ. Εσείς όμως παραφράσατε την ιστορία. Και βεβαίως αυτά τα ζώα, εφόσον πήραν να γράψουν την ιστορία και σήμερα διαβάζετε την ιστορία γραμμένη από αυτά τα ζώα, τέτοιες γελιότητες θα διαβάζετε και θα βλέπετε όλες αυτές τις γελιότητες. Δε από κάτω. Είναι τρελό το γεγονός. Εδώ και τα μπροστά στη Βουλή, στον ενωνόματι Λυκίδη, γράφει ο Ηρόδοτος. Γράφει ο Ηρόδοτος. Έχεις μωρέ ένα γραπτό από τον Ηρόδοτο πρωτότυπο να το διαβάσουμε κι εμείς. Πού γράφει ο Ηρόδοτος και βγαίνεις με τόσο θράσος εσύ, ένας τέτοιος άνθρωπος 65 χρονών γαϊδούρη, να γράψει αυτές τις λυθιότητες. Και δίδυμα σας ώρα. Έχεις ένα γραπτό από τον Ηρόδοτο να δούμε τι έγραψε. Γράφει ο Ηρόδοτος και προτείνει να δείχνουμε τις προτάσεις να πάνε σε έγκριση εξορία. Εκκλησία του Δήμου. Έγραψε ποτέ? Καταρχάς, εκκλησία για να ξέρετε, επειδή την έχω διαχειριστεί, γιατί αυτή ξέρετε. Η λέξη εκκλησία είναι το πιο πρόστιχο, η πιο γελία λέξη και η πιο εγκάθετη λέξη των αποσαστών. Θα εξηγήσω κάποια στιγμή την εκκλησία και δεν είναι η ώρα. Θα λήξει ένα κύκλο πραγμάτων και θα εξηγήσω την εκκλησία. Δεν υπήρχε ποτέ εκκλησία του Δήμου. Είναι καθαρά αποστατικό όταν είχαν πάρει την Αθήνα, όταν είχαν πάρει την Ελλάδα, πια Αθήνα. Η Αθήνα είχε γυναικονίτη πριν τη Σπάρτη. Είχε φύγει η Αθήνα ήδη, είχε μείνει η Σπάρτη μόνη της. Η Αθήνα λοιπόν την είχε κατακτήσει. Φτάσανε να μιλάτε για τον Κισθένη τώρα. Και αν ο Κισθένης ήταν Έλληνας και χιλιάδες άλλοι, και μου διαβάζετε ιστορία και μου το παίζετε λεζάντα, και έρχεσαι να μου πεις εσύ για Χοβά, τι είπε ο Ηρόδοτος. Να μου δείξεις τι είπε ο Ηρόδοτος. Για δείξε μου τι έγραψε ο Ηρόδοτος. Όχι τι έγραψε το κάθε κερατάς για τον Ηρόδοτο. Αλλά τώρα μου βγαίνεις και μου λες, ο Ηρόδοτος έγραψε. Ιδιαίτερα εσύ. Τίποτα δεν έγραψε ο Ηρόδοτος. Και αυτά που έγραψε είναι πολύ συγκεκριμένα και αυτά που λες δεν είναι του Ηρόδοτου. Αλλά και πάμε λοιπόν. Είχαμε λιθοβολισμούς εμείς. Εμείς. Σε μια δημοκρατία πραγματική. Βγαίναμε έξω από τη Βουλή και επειδή ο Λυκίδης έκανε αυτό, μπαμπαμπαμπ, το λιθοβολάγανε ο κόσμος. Με στο τρεγύρε. Με δικαιοσύνη, με δίκη, με όλα. Θα λιθοβολήσεις τον κόσμο. Είστε γελοί να λέτε τέτοια πράγματα στον κόσμο. Καλά τα ζώα τα έχουν γράψει. Για να διαλύσουν όλη την τεράστια θέαση και τη δημοκρατία, αλλά και το ελάνιο ιδεώδες. Εσύ ρε γελίε, γράφεις τέτοιες μαλακίες. Ότι λιθοβολούσαν έξω από την Βουλή, το πρώτο βουλευτή. Και πήγαν και οι γυναίκες στο σπίτι και για να πάνε για την έγκριση και στην για έγκριση, στην εξορία. Στην ενεξορία, εκκλησία του Δήμου. Ενεξορία, εκκλησία του Δήμου. Εκκλησία, εκκλησία, εκκλησία του Δήμου. Υπήρχε εκκλησία του Δήμου. Βρέσε μου, ρες, ένα πρωτότυπο κείμενο τη λέξη εκκλησία και εγώ θα κόψω να μην σου πω τι θα κόψω. Δεν υπάρχει ρε λέξη εκκλησία. Αυτές οι λέξεις και όλες αυτές οι διαδρομές και οι πρακτικές είναι όταν είχαν πέσει, είχαν μπει οι διάολοι, είχαν μπει και δεν είναι, από παλιά που μπαίνουν. Μιλάς για ένα τροϊκό πόλεμο 14.000 χρόνια πριν και κάθεσαι να μου πεις την ιστορία και την Οδύσσια ποιος από τον κάθε έναν που το έγραψε ή που έχει κάνει έκδοση σε ένα βιβλίο. Είσαι τρελός για δέσιμο, εκτός από Ιαχωβάς δογματισμένος του κερατά. Τώρα είσαι κάτσε στην έδρα που ήθελες πάντα. Να ζούσει η μάνα σου να σε χαρεί, Βασίλη Θοδωρόπουλε, που πέθανε με το μαράζι, που δεν πήγες στη συναγωγή, δεν ήσουν ένα καλό παιδί, έχω βάσει. Τώρα όμως θα γίνεις ο καλύτερος. Συνεχίζουμε. Έμαθαν και οι γυναίκες των Αθηναίων το ότι τρέχει και ξεσηκώθηκαν η μία την άλλη, βάδισαν στο σπίτι του Λυκίδη και σκότωσαν με λιθοβολισμό τη γυναίκα. Πρέπει να κάνεις πλάκα. Αυτό είναι μόνο ένα εβραϊκό, βγήκαν από τη σκηνή και πήγαν και καταλιθοβόλησαν και τα παιδιά του, Αλήθεια. Επειδή το γράφει το παρτάλι αυτό. Μάλιστα. Έχεις καταλάβει τι λες εδώ μέσα, τι λέει. Έχεις καταλάβει τι λέει. Στην Αθήνα. Και πήγανε. Και σκοτώσαν και τα παιδιά του. Όλα καλά, μια χαρά. Πιο εβραϊκό μπουρδέλο δεν γίνεται. Αυτό το δέχομαι.
Ο Δε Γεράσιμος Ζυγάτος αποδεικνύει ότι λιθοβολισμός αποδεικνύει κιόλας. Το αποδεικνύει. Υπήρξε και επίσημη συνήθεια σε δρόμενα των προγόνων μας. Φυλάκου, οι Έλληνες δεν είναι προγονείς σου. Αυτό ξεκαθάρισε το στο μυαλό σου. Προγόνους Έλληνες δεν έχεις, αδερφέ. Και δεν είναι δρόμενο να πετροβολείς τον κόσμο ούτε να σκοτώνεις. Αυτό δεν είναι δρόμενο. Αυτές είναι γελιότητες. Κάθε του γελίου αποστάτη. Να συνεχίσω. Βρίσκουμε το λιθοβολισμό ως κατάλοιπο. Κατάλοιπο, μάλιστα. Και σε αρχαίες γιορτές, τα λιθοβόλια της Τριζινίας, όπως και στην Ελευσιανιακή γιορτή, βάλει της. Προφανώς από το βάλω. Προφανώς. Αύριο γελία. Αύριο γελία έχει ξεφυγιστεί τελείως. Δεν τρέπεσαι λίγο. Για να σκεπάει στη μαλακία της βρήκες, έρχεσαι και λες αυτές τις γελιότητες. Ντρέπομαι για σένα πραγματικά που έκατσε δίπλα μου και σου είπα τόσα πράγματα. Το πετροβόλημα αποτελούσε μια συμβολική μάχη με μυστηριακό χαρακτήρα. Έχει και μυστήριο. Έχει πολύ μυστήριο να πετάς πέτρες στον άλλο να σου πάω το κεφάλι. Τεράστιο μυστήριο, ε. Δεν ξέρεις γελίε τι λες και τι αναπαράγεις. Τα λιθοβόλια γιορτάζονταν προς τιμή της Δάμιας και της Ανίσιας, δύο γονιμικών θεοτήτων που ταυτίζονται με τη Δήμητρα και την Περσεπόνη. Κάθε το ίδιο παρανοϊκό, ρε. Πριν σχάπια. Έσκανε ασθένεια με τον εφρό σου και πριν σχάπια και λες αυτές τις συνοησίες. Μεταφέρεις τις γελιότητες όλων αυτών των τρελαμένων γελίων υπανθρώπων. Πετροβολείς τον κόσμο και σκοτώνεις τον κόσμο και ταυτίζονται με τη Δήμητρα και την Περσεφόνη. Είσαι τελείως γελίος, ρε. Μεταφέρεις όλη αυτή τη γελιότητά τους. Εσύ απέδειξες τι γελία γράφουν μέσα στις γραφές τους, όπου έγινε ένα βιβλίο αιτία για να διαλυθεί ο πλανήτης και ο άνθρωπος. Τώρα μεταφέρεις αυτές τις ανοησίες. Κλέψαν την κοσμοθέασή σου και φτιάξανε ένα τεράστιο. Κλέψανε κομμάτια, αλλοιώσανε τα πάντα και φτιάξανε ένα μουλάδικο βιβλίο και τρελάνανε τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Ήταν δύσκολο να τρελάνουν αυτές, να λιώσουν εσένα. Μα θα σε αφήνανε ποτέ με πραγματικά στοιχεία. Έχεις ένα στοιχείο που έγραψε ο Ηρόδοτος. Υπάρχει ένα στοιχείο, α, το απέδειξε ο Ρηγάτος. Με τι τρόπο το απέδειξε, ρε, επειδή το έγραψε σε ένα βιβλίο, τι να αποδείξει ο Ρηγάτος και ο κάθε ένας βλαμμένος που γράφει. Ποιος, τι απόδειξη έχεις. Ντρέπομαι για σένα, πραγματικά ντρέπομαι. Δεν συζητάμε ότι είσαι ανιστόρητος, συζητάμε ότι διαβάζεις τις γελίες, τα γελία γραφόμενα όλων αυτών των ζώων που χτες έβριζες και σήμερα έχεις γονατίσει προσκυνήσει και μάλιστα γράφεις με ύφος. Κοιτάτε, λέω ο Σοκράτης τι είπε. Τι είπε ο Σοκράτης, έχεις γραφεί του Σοκράτη. Ντρέπομαι πραγματικά για σένα, τουλάχιστον για το θέμα ιστορίας. Αυτό το κομμάτι εδώ πέρα είναι για να δείξεις πώς λιθοβολούμε. Όχι, ο λιθοβολισμός είναι μόνο των αποστάτων. Δεν υπάρχει Έλληνας να ρίξει πέτρα. Τεράστιο πολιτισμό, όλοι οι προγονείς μου και όλη η πατρόα ουσία μου. Το γένος το δικό σου είναι αυτό που δείχνεις και προσπαθεί να φορτωθεί σε εμάς. Και βεβαίως είχαμε μέσα μας όλα αυτά τα καρκινώματα, όχι τώρα. Χιλιάδες χρόνια και χιλιάδες χρόνια αυτά τα ζώα έρχονται να κλέψουν την τεράστια ιστορία μου, τον τεράστιο πολιτισμό μου και να βάλουν ότι αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Όπως είπα στη θέση μου, δεν υπάρχει λιθοβολισμός. Ακόμα και σήμερα, μα το θέλεις, σε όλες αυτές τις χώρες των ευρωκρατούμενων έχει λιθοβολισμό. Αγάπητε, όπως και να έχει όμως, ξαναλέω ότι ντρέπομαι για σένα, ο τρόπος που αρχίζεις και εκφράζεσαι και παίρνεις μια πραγματική θέση εκτός από προδοσίας, καθαρά δογματικής και απέναντι στους δικούς μου προγόνους. Γιατί δεν είναι δική σου ρεζό, είναι η προγονή μου. Και δεν είναι ότι σου τη στηρίζω, αυτό είναι το δίκαιο. Δεν έχει τίποτα να προσάψει στου προγόνου μου και στην τεράστια κοσμοθέασή μου αλλά και στην πατρόα ουσία μου. Για όλα αυτά που λες είναι φτιαγμένα από τα δικά σου ζώα και από το δικό σου γένος για να προσβάλλουν εμένα και την κοσμοθέασή μου και την τεράστια πατρόα ουσία μου. Όλα αυτά ανήκουν σε αυτά τα ζώα και τα έχετε χρεώσει με βιβλία. Και όχι, δεν έχει καμία απόδειξη πουθενά. Ούτε ένα γραπτό δεν έχετε. Όταν θα βρείτε γραπτό του Ηρόδοτου που γράφει αυτό ή γραπτό του Σοκράτη, τότε να κάτσουμε να συζητήσουμε. Μέχρι τότε, κοιτάτε να βρείτε κάτι δικό σας, γιατί αυτό δεν είναι ούτε δικό σας. Ουσιαστικά, μεταφέρετε τη δολιότητα και τη γελιότητα άλλων για να γίνετε πιο γελοί εσείς. Γελοί, δις και τρεις. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς για όλους μου τους συνέλληνες που μπορούν να σκέφτονται, αλλά να καταστήλουν, να στείλουν στο διέλο όλη αυτή τη γελιότητα, η οποία θα τη σταματήσω στις μέρες μας. Θα είναι πολύ συγκεκριμένες ημέρες που θα σταματήσει και δεν θα μπορεί κανείς. Δεν θα μπορεί να ξαναπροβάλλει τίποτα αναπόδεικτο. Ιδιαίτερα για την πατρόα ουσία μας και για την τεράστια κοσμοθέασή μας. Φτάνει στο τέλος δε, είναι πολύ εκνευριστικό. Προς τιμή, λέει, των δύο γονιμικών θεοτήτων που ταυτίζονται με τη Δήμητρα και την Περσεφόνη. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή σκοτώνουμε τον κόσμο και το θέλουμε θεότητες. Αντεβρεγελία. Αντεβρεξυπασμένα. Φτάνει μέχρι εδώ. Καταλάβαμε. Έχει και συνέχεια.